Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη. Είμαστε απόψε για μία ακόμα φορά στην Sony Carina. Παρακολουθούμε τον πρώτο εκ των δύο απόψινων αγώνων. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Brokers και Coldplay. Brokers οι οποίοι έχουν την κατοχή. Οι δύο ομάδες είναι στην τέταρτη και πέμπτη αντίστοιχα. Οι Brokers τέταρτη και πέμπτη θέση που είναι αντίστοιχα στο δεύτερο όμιλο της Master League στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πρώτοι πόντοι στο παιχνίδι. Οι Brokers είναι με 5-3, 5 νίκες, 3 ήττες, ενώ η Coldplay είναι στο 4-4. Οι Brokers οι οποίοι έχουν και την αριθμητική, το αριθμητικό πλεονέκτημα, έχουν 9 παίκτες στη διάθεσή τους έναντι 8. Για τρίτο έκτοχο, πρώτη πόδια από τον Φατμάκα για τους Κομπλέ, 3-2. Κομπλέ οι οποίοι τεχνικά είναι και πρωτούχος ομάδα. Brokers είναι μια ομάδα που κυνηγάει περισσότερο το τρίποντο, κυρίως με τον Μαύρο Μανώλη, ο οποίος έχει 12 στα 35 στην φετινή σεζόν. Οι 34% παίκτες των Brokers ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι σε κάποιες προσπάθειες που πήραν στην προπόνηση. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, από τα 6.95, φυσικά δεν συγκρίνονται οι συνθήκες προπόνησης με αυτές ενός αγώνα. Υπάρχει χαμηλά τώρα για τους Κομπλέ, στα 5 δευτερόλεπτα επίθεση. Γυρίζει ο Νικολαίδης, όμορφη προσπάθεια, όμορφο τελείωμα. Τρέχουμε ένα μικρό σερί, 5-0 οι Κομπλέ. Μετά από 1,5 λεπτό παιχνιδιού. Λιβάνης, η Ριβέρ θα πάρει ένα screen, θα το ψηλώ. Πάλι θα πάει στο Ζαφύρι, θα κοπεί όμως. Ο δεύτερος και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις εμπιδιασμού, είναι 3-1-2-2. Η καυτή πάσα δεν θα περάσει μέσα στη ρακέτα. Ο Σερνίδης θα κλέψει, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα. Θα χάσει προς τη μήνα, έχει κλειστεί από 2. Βάζει τον Χωρινό. Ο Ιβάνης, ο Θερόπλος βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει στην κορυφή. Άστοχος, ατσιμάχη για το ψευτό ριμπάντο από τον Ζαφύρι, δεν θα το βγάλει νικητή. Αλλά υπάρχει σφύριγμα. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, υπήρχε απλώς το στήριγμα καθώς είχε χτυπήσει ο Ντίσλης. Όλα καλά. Εκ νέου η επίθεση για τους Κομπλέ. Ντίσλης ο οποίος είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα, θα πέσει. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ακόμα στήριγμα. Έχουμε και το πρώτο φάουλ στον αγώνα. Χαμηλά. Ντίσλης ο οποίος σκοράρει 13,5 πόντους, έχει 21,5 μέσο όρο efficiency, παίρνει και 13,5 rebound. Είναι ένα πολύ εργαλείο στη γραμμή των ψηλών των Κομπλέ. Ο Κλιβάνης θα κατεβάσει, ο φυσικός γκάρντ αυτού του σχήματος, θα πάρει ένα σκρίν από τον Ζαφύρι. Λιβάνης βρέθηκε στην κορυφή. 1-2. Σταβινίδης, ξανά παίρνει Λιβάνης στη γωνία. Στα 6 δευτερόλεπτα τώρα είναι στο project. Βγάλει στην κορυφή εκεί στο Σαρόπουλο, θα το πάρει. Θα στοχίσει στο τέλος του πρώτου επίθεσης. Υπάρχει φυσικό rebound από το Ζαφύρι. Οι Brokers μπορούν να χτυπήσουν τα επιθετικά rebound καθώς παίζουν με ένα πολύ ψηλό σχήμα έχοντας και Ζαφύρι και... Πάνε τώρα την μπάλα. Με Ζαφύρι και Κωνσταντινίδη στην ίδια πεντάδα. Ύστερος θα τελειώσει τώρα την μια φάση. 5-4. Man to man η άμυνα των Brokers. Υπάρχουν βοήθεια. Υπάρχει βοήθεια. Έτσι βρέθηκε ελεύθερος. Ήρθε 3. Εύστοχο. Από τον Τσακμάκα, ο οποίος φαίνεται και αυτός θα θέλει να καθιδρύσει ένα ρυθμό από τη γραμμή των 6.75. Και ο Κλιβάνης. Υπάρχει θετικό φάουλ. Ο Ρωμανόλης, ο οποίος κάθεται στον πάγκο στην αρχή του παιχνίδι για τους Brokers, έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Υπάρχει επιθετικό rebound από άσχητη προσπάθεια, ένα jump shoot άστοχο. Δίσκης μαζεύει το επιθετικό rebound. Βγήκε ο παίκτης με το μεγαλύτερο μέσο όρο efficiency
τον τελευταίο μήνα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μάρι, δεν θα καταφέρει. Κωνσταντίνος τώρα στον εφηδιασμό στα 17 δευτερόλεπτα. Σαφίρης, Λιβάνης, με προσπίση που πάει από την αριστερή στέριγα, θα στοχίσει. 8-4, double score στον Ιχαρίνα. Μάρις, Σακμάκας, στην απέναντι πλευρά από την οποία στόχισε πριν, θα στοχίσει. Κωνσταντίνιδης θα κατεβάσει σαν γκάρντ. Έπαιξε πολύ πιεστική άμυνα ο Τσακμάκας, ο οποίος αστόχησε, δεν κατάφερε να του πάρει την μπάλα. Υπάρχει μια laser πάσα μέσα στη ρακέτα, δεν θα την λάβει ο τελικός αποδέκτης. Τον Brokers. Σαρόπουλος. Πάρις. Πάρις και Παπίας στην front line των Κομπλέ. Πρώτος θα πάρει την μπάλα, ωραία σταυρωτή. Ένα jump στο κάστοχο. Μια μικρή εξαίρεση του Νικολαίδη. Οι παίκτες των Κομπλέ δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στο off-ball παιχνίδι τους. Υπάρχει ένα άσχημο του, υπάρχει τώρα αμυντική ανισορροπία. Ο Κίας εναντίον του Κωνσταντινίδη, θα κλέψει ο Κωνσταντινίδης. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι ήταν αρκετά ταχύτερος στην προκειμένη φάση ο προσωπικός του αντίπαλος, κατάφερε να κλέψει. 5 εναντίον 5 τώρα η επίθεση των Κομπλέ. Ντίσλις, μεγάλη καμπύλη, τζαμψούτ, άστοχο, Παπίας. Ο οποίος ήταν κοντά στον Ζαφίρη, κατάφερε να πάρει ένα επιθετικό rebound. Στο 2-3, άστοχο, αυτό πάρει. Δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχη η Κομπλέ στα πρώτα 5-30. Λιβάνης. Χωρινός και Ζαφίρης είναι έτοιμοι να του δώσουν το screen. Είναι Κωνσταντινίδης. Πολύ ψηλό σχήμα των Ρόγκερ. Φυσικό τριάρι των Κωνσταντινίδη, όπως φαίνεται, ο οποίος θα πάρει και ένα σχεδιαστή, θα το εκπίσει. Υπάρχουν και οι πρώτες αλλαγές στο παιχνίδι. Αλλαγές εκατέρωθεν. Αλλά η Βράση περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Οι Brokers δεν θα κάνουν τη δική τους αλλαγή ακόμα. Ο Βλάχος είναι αυτός που ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιος θα αλλάξει. Ο Μακμάκας, ένα ακόμα στο 2-3. Ένα ακόμα άστοχο. Δεν υπήρχε κάποιος να διεκδικήσει κάποιο θετικό rebound. Έτσι τα blockout ήταν αρκετά εύκολο να λειτουργήσουν για τους Brokers, οι οποίοι θα κυνηγήσουν και αυτοί το τρίποντο με τον Ψαρόπουλο στην γωνία, άστοχος. Τρίπλης, Αλευράς, πάει να πάρει την μπάλα με το που πήρε τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα γίνονται οι αλλαγές. Ο Βλάχος και ο Κιμίδης αλλάζουν Χωρινό και Ζαφίρη αντίστοιχα. Παραμένει το ψηλό σχήμα για τους Brokers. Αλευράς. Πάρει τώρα είναι αρκετά δραστήριο στο off-ball παιχνίδι του. Ο jump shoot άστοχο από τον Αλευρά. Λάχος κατεβάζει. Κλειβάνη. Man to man και για τους παίκτες των Κομπλέ τώρα στο αμυντικό του. Ένα ακόμα άστοχο για τρεις. Οι δύο ομάδες δεν έχουν βρει ρυθμό από την γραμμή των 6-25 και το σκορ έχει κολλήσει στο 8-4 εδώ και πάρα πολύ ώρα. Άρης. Μισλής πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Τσακμάκας, συγχωρείτε. Τσακμάκας έχει μπει με άγριες διαθέσεις, έχοντας πάρει πολλές προσπάθειες και από τη γραμμή των 6-25 αλλά και μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει λάθος για τους Brokers. Αλλαγή κατοχής. Λάθος πάσα, λάθος συνεννόηση μεταξύ των παιχτών. Πάρις. Πακάς. Αλευράς. Ιδιαίτερη πίεση μέσα στη γραμμή των 6-75 από τους Brokers. Δίσλης. Κάνει προς τη μήνο Νικολαίδης, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα στα 4 δευτερόλεπτα. Μάχη για το rebound. Βγάζει με κοινή τον Δίσλη. Μάλιστα. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα, στα 4 δευτερόλεπτα τώρα επίθεση, μια προσπίση, στα 6 μέτρα το σουτ, άστοχο, από
τον Τσακμάκα. Ούτε τώρα θα αλλάξει αυτό το 8-4 στο οποίο έχουμε κολλήσει εδώ και πολλή ώρα. Λιβάνης. 5-2-5 προφανώς η επίθεση. Αλλάζονται πολύ εύκολα τα μαρκαρίσματα και υπάρχει τώρα mismatch, υπάρχει foul. Υπάρχουν και άλλες αλλαγές από πλευρά στον Μπλε. Παπα-Νικολάου περνάει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τσαχμάκα. Πρώτο φάουλ για τους Κομπλέ μετά από 8 λεπτά παιχνιδιού. Έχουμε περάσει το τελευταίο 2 λεπτό της πρώτης περίοδου. Πάρει μια φάση ο Ιωαννίδης. Υπάρχει deflection από τον Βλάχο, ήταν η φάση για να πάρει. Δύο ψηλοί συνεργάστηκαν ανεπιτυχώς μέσα στη ρακέτα. Σαλινίδης, μία ακόμα λάθος της πάσης στον Ιωακιμίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να γίνει ο τελικός αποδέκτης. Βυσλής, έχουμε περάσει τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Ο Νικολάου στην κορυφή. Θα ανέβει ο Νικολαίδης να του δώσει ένα screen. Υπάρχουν αλλαγές και τώρα υπάρχει mismatch. Νικολαίδης με κοντύτερο αντίπαλο θα γυρίσει, δεν θα εκτοχίσει. Βλάχος κατεβάζει σαν γκάρ. Σαρόπουλος έχασε προς την τρίπλα. Θα καταφέρει να δώσει την πάσα στον Βλάχο, ο οποίος θα εκτοχίσει από την γραμμή των 6.75. 8-7. Πάρα πολύ χαμηλό το σκορ μετά από 9 λεπτά. Το περιμέναμε βέβαια, καθώς οι δύο ομάδες σκοράρουν πολύ, σε πολύ χαμηλό τέμπο επιθετικά, αλλά πρόκειται και για δύο πολύ καλές άμυνες και συγκεκριμένα με το ιδιαίτερα ψηλό σχήμα των Brokers. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ευνοείται εκ των πραγμάτων για να πάει σε χαμηλό τέμπο, στο σκοράρισμα τουλάχιστον. Υπάρχουν οι πρώτες βολές στο παιχνίδι. Πάρει στέλνει το φάουλ. Άστοχο στην πρώτη. Οι Κομπλέ, οι οποίοι προέρχονται από την νίκη πριν από 3 βραδιές εναντί των Manchester United, οι οποίοι έκαναν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά είναι στην προτελευταία θέση του ομίλου, στο 1-7. Τέλεισαν με 61-58, ενώ με 55-54 στον πόντο κέρδισαν οι Brokers στο τελευταίο τους παιχνίδι. 54-55 κέρδισαν τους Golden State Cavaliers μας. Ένα παιχνίδι που πραγματικά μέχρι στιγμής και πριν το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται, ήταν ο ορισμός του 50-50. Δεν υπήρξε κάποιος πολύ σοβαρός λόγος για να θεωρήσουμε κάποια ομάδα φαβορή εναντί της άλλης. Υπάρχουν αλλαγές για τα τελευταία 41-4. Αλλαγή για να είμαστε σαφείς. Παπίας, πέρα στον μικρό χώρο, θα πάρει την μπάλα. Σλίς. Μέσα βρέθηκε ελεύθερος ο Αλευράς, ο οποίος θα πάρει ένα jump shoot. Βρέθηκε ελεύθερος ο Αλευράς, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο, έχει δώσει κάποιες λύσεις. Τώρα δίνει λύση και στο σκοράρισμα. Θα μείνουν 2 δευτερόλεπτα περίπου αν εξαντλήσουν την επίθεση οι Brokers. Ο Διοκυμίδης θα πάρει την μπάλα μέχρι μέσα. Θα κοπεί, είναι 4 παίκτες. 4 παίκτες στον κουμπλέ είναι πάνω του. 3 δευτερόλεπτα, στο για 3 άστοχο θα μετρούσε αν μπει. Έχει αυτό αν μπει. Από το μαπείο ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound. Άστοχα και τα 2 shoot. 11-9, έχουμε 10 λεπτά. Μπάσκετ έχουν μπει μόλις 20 πόντοι συνολικά. Δεν υπάρχει κάποια υπεροχή κάποιες ομάδες έναντι της άλλης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ναι, εδώ μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Σκορ είναι 11-9 μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Οι Κομπλέ βρίσκονται μπροστά με 2 πόντους έναντι των Brokers, οι οποίοι έχουν 2 assist για 5 λάθη.
3 assist για ένα λάθος για τους κομπλέ. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σχεδόν στην απόλυτη ισορροπία. Αν κάποια ομάδα καταφέρει να φτιάξει μια διαφορά 6-7 πόντων, αυτοί 6-7 πόντοι θα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από κάποιο άλλο παιχνίδι που έχει πάει σε ψηλότερο σκορ. Υποθετικά πάντα μιλώντας. Παπίας για τρεις άστοχος, Βλάχος θα κατεβάσει το rebound. Θα πάρει την μπάλα. Ο Μανώλης ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο και είναι ο κύριος πιστολέρος των Brokers. Όπως είναι γράψει τον 6-75, όπως λιμπάνει στα σωτήτη. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βλάχο, ο οποίος δίνει στον... παίκτη του, ο οποίος είχε πάει μέχρι μέσα αποφασιστικά. Θα δώσει ένα screen. Θα είναι μέχρι μέσα ο Παπίας. Υπάρχει ελεύθερο σουτ, εύστοχο. Τον Τουφαλά. Η διαφορά στους 4 πόντους, 13-9. Ήδης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ίδιο σε επιθετικό rebound. Άφησε το πάλι. Τρεις, βρέθηκε ελεύθερος ο Τουφαλάς άστοχος. Και αυτός είναι ένας παίκτης ο οποίος κυνηγάει πολύ το τρίποντο. Το να γράφει και στη στατιστική. Λάχος. Αυστηρόμαν του Μάν για μία ακόμα φορά το αμυντικό σύστημα των κομπλέ. Λάχος, πάει μέχρι μέσα στο low post, θα κοπεί. Η κατοχή είναι για τους κομπλέ, πάρεις 2-2-1. Θα δώσει την πάσα, υπάρχει φάουλ στον Παπία, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Θα λένε λίγο μεταξύ τους οι παίκτες των Brokers. Τσαχμάκας περνάει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, αλλάζοντας τον Παλά. Στη Sonic Arena όταν εκτελούνται πολλές. 16-9. Άστοχος στη δεύτερη, κάνω και εγώ ησυχία για να μην επηρεάσω κάπως τον παίκτη. Η διαφορά έχει φτάσει στους 7 πόντους. 16-9. Άχος. Στο low post το επιλύτης θα χάσει μία ακόμα μπάλα. Θα λέει λίγο με το διευθυντή στην άλλη άκρη του Πρέντου Παπίας. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μάχη για το rebound, βρέζει τελικό νικητή του Παπα-Νικολάου. Σε πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση. Τον Παπία να δίνει το σύνθημα. Στα 5 δευτερόλεπτα της θα πάρει ένα σουτ άστοχο. Ο Ρωμανόλης. Λιβάνης. Σταμπάνης, δεν θα σου πάρει το φυσικό δέχτη. Ο Ακινίδης έχει χάσει 3 κατοχές. Δεν έχει χάσει μάλλον, δεν έχει καταφέρει να πάρει. Υπάρχει time out από τους Brokers, οι οποίοι έχουν κολλήσει στους 9 πόντους. Και μετά από σχεδόν 3 λεπτά έχουν δεχτεί άλλους 7, διαμορφώνοντας το 18-9, double score για μία ακόμα φορά στην Sonic Arena μετά το 8-4 υπέρ των κομπλέ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή λοιπόν στην Sonic Arena, έχουμε 13 λεπτά παιχνιδιού. Το score είναι στο 18-9 υπέρ των κομπλέ. Μαγκομανόλης συνήθως παίζει ως διάρρη, αλλά τώρα θα κατεβάσει μία μπάλα. Υπάρχει selection και τώρα η κατοχή είναι ξανά για τους. Το μπλε με τον Disley να πάει στο coast to coast, στο Euro Step. Μάχη για το rebound. Δεν θα καταφέρει να πάρει ένα ακόμα εκπληκτικό rebound. Σταμπάνης κατεβάζει το rebound. Λάχος, βρέθηκε ελεύθερος. Στο σουτάρι θα εξοχίσει για 3.
σαν σύγχρονος ψηλός. Βίας. Πάντα man-to-man οι άμυνες των Rogers και των Κομπλέ. Δεν έχουμε τη ζώνη μέχρι στιγμής. Ο Βίας πάρει ένα screen, υπάρχει mismatch στον Βλάχος, τον έκλεισε καλά. Θα ξαναπάρει την μπάλα, θα εξορχίσει. Πολύ, καλό, πολύ καλή επίθεση του Παπία. Βγήκε μέσα από ένα screen και κατάφερε να εκπαιδεύσει για δύο. Ο Ρόφλος, προαναγγέλλεται αλλαγή, θα περάσει ο Κωνσταντινίδης ως ο Νούκος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ρόφλος θα εκπαιδεύσει. Ένα jump shoot για δύο. Έχουμε δει ελάχιστα φάουλ επίσης στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Και στη δεύτερη περίοδο, μόλις ένα για τους Rogers, κανένα για τους Κομπλέ. Έστω από jump shoot. Επεθεί ελεύθερο. Ο Αλευράς. Το 2-14 το μάτι έχει ανοίξει σιγά σιγά. Παρά τα προγνωστικά μας ο Μανώλης. Για να δούμε αν θα είναι παροδικό. Τα Μπάνης έκανε προσπίσει ότι θα πασάρει στον Βλάχο. Σε δύο ίσως θα έπρεπε να το κάνει πάσα τελικά. Ο Παπα-Νικολάου συγκρατεί την μπάλα, αντισλής, έστοχος. Και είχε πίεση από τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά δεν προσπάθησε να το κάνει φάουλ. 24-14 η διαφορά, στις 10. Μετά από 15 λεπτά στη ζώνη Καρίνα. Ο Μανώλης, Βλάχος, πάρει ένα screen. Ο Ρόπουλος, άστοχος. Ο Βλάχος είναι ο ορισμός του σύγχρονου μπάσκετ. Είναι αυτός ο οποίος πήρε ένα screen. Συνήθως παίκτες με το δικό του ύψος δίνουν screen, όχι παίρνουν. Αλλά το σύγχρονο μπάσκετ δεν είναι πάντα διακριτές οι γραμμές μεταξύ των ρόλων των παικτών. Γιακινίδης, ένα διπλέξιο, θα βάζει τον εαυτό του. Λάθος για τους Rogers, της Λις, πάει μέχρι μέσα το γύρο step. Το μέσο πέναντι με τον Ψαρόπλου, να κάνει ένα ακόμα φάουλ. Και φορά εσύ φτάσεις στους 12 πόντους. Έχουμε σε πολύ λίγο, είναι μαζί μας. Στροφή λοιπόν στην Sonic Arena, έχουμε 4 ακόμα λεπτά για τη λήξη του πρώτου χρόνου. Τα 9 πλέον λάθη των κομπλέ, των Rogers, μου συγχωρείτε, έχουν αρχίσει να τους επηρεάζουν, καθώς το σκορ έχει φτάσει στο 26-14. Ο Σμάκας πάρει ένα screen στην κορυφή από τον Disley, ο οποίος είναι ένα πολύ εργαλείο. Θα πάρει τώρα την πάσα, θα στοχίσει όμως από τα 5,5 περίπου μέτρα. Λάχος μέσα, στη γωνία βρέθηκε ελεύθερος και στόχησε. Σταμπάνης. Παπίας με διπλή άμυνα πάνω του. Έχουν επιστρέψει στους παίκτες τους οι Rogers. Φανταστική πάσα, η οποία γίνεται φανταστική assist. Φορά εκ νέου στους 12 πόντους. Πάει γρήγορα ο Κωνσταντινίδης μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο. Πήγε ξεκάθαρα να πάρει το φάουλ και τα κατάφερε. Πάει στη γραμμή για δύο βολές. Εξακολουθούν να είναι ελάχιστα τα φάουλ που έχουν γίνει στο παιχνίδι. Άστοχος στην πρώτη ο Κωνσταντινίδης. Έστοχος στη δεύτερη, 28-17. Ο οποίος, είπαμε, είναι ο βασικός point guard αυτού του σχήματος για τις Κομπλέ. Πάρει ένα screen στα 16 δευτερόλεπτα. Υπάρχει deflection, της θα πάρει την μπάλα.
Βαϊδης. Βρέθηκε ελεύθερος ο Σμάκας, θα στοχίσει. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound, Παπίας. Το Παπα-Νικολάου. Στα 10 δευτερόλεπτα άστοχο σουτ για 3 από την κορυφή. Επηρεασμένος ίσως με τον ρυθμό του παιχνιδιού, ο οποίος έχει ανέβει κάπως. Σάχος συγκρατήσει την μπάλα, καλή άμυνα από τον Σλιτ. Ταμπάνι σε 1,6, ένα ακόμα κλέψιμο και βρέθηκε ελεύθερος τώρα ο Τσακμάκας. Θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Να έχεις δευτερόλεπτο τώρα η επίθεση. Τάκερ, Ταμπάνι θα στοχίσει. Θα στοχίσει στο να κρατήσει την μπάλα αν θέλετε. Υπάρχει ένας ακόμα εφηδιασμός με τελικό αποδέκτη των Τσακμάκα και διαφορά έχει φτάσει στους 15 σε ένα πολύ κομβικό σημείο λίγο πριν την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Κωνσταντινίδης jump shoot άστοχο από τον Σταμπάνι. Ο Βανικολάου δίσλης μέσα στη ρακέτα, δουλεύει και αυτός υπερορίες. 34-17, ένα ακόμα double score στη Σαν Καρίνα. Λάχος Καρόπουλος, δελφτή μπάλα. Ένα jump shoot έστοχο για μία ακόμα φορά από τον Σταμπάνι. Φαίνεται να λειτουργεί αυτό το στάκι. Μαθίας, μια τρίπλα, με κακή πάσα στον Δισλή, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και θα στοχίσει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μάκας, σουτ για 3, άστοχο. Τώρα παίζεται με χαμηλότερο σύστημα, με χαμηλότερο σχήμα οι Rockets και κάνουν κάποια πολύτιμα rebound. Μαθίας, άστοχος, αλλά κόμπηκε με φάουλ. Αν ευστοχίσει και στις δύο βολές θα πάει διαφορά εκ νέου στους 17 πόντους. Καταστροφικό δεύτερο δεκάλεπτο για τους Rogers. Έχουν δεχτεί 24 πόντους. Τώρα 25, έχουν 4 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους ο Ρωμανόλης. Για 3 με Ryan B. Δεν μπήκε. Άστοχο για 3 από τον Σαρόπουλο. Ημίχρονο λοιπόν στην Sonic Arena στο 36-19. Είχαμε derby το πρώτο δεκάλεπτο με πολύ χαμηλό σκορ στο 11-9. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έχουμε 36-19. Έχει ανοίξει για τα καλά ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ήταν σαφές ότι δεν μπορούσε το σκορ να μείνει τόσο χαμηλά για τόσο πολλή ώρα, αντίστοιχα στα δεκάλεπτα. Αλλά δεν νομίζω πολλοί να περίμεναν αυτή την εξέλιξη του παιχνιδιού. Με αυτό το ξέσπασμα των κομπλέ, μείνετε μαζί μας για το δεύτερο ημίχρονο να επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή λοιπόν στην Καρίνα, το σκορ είναι 36-19. Οι Brokers καλούνται να ανέβουν μία διαφορά 17 πόντων. Πιέζει τώρα την κατοχή με τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα πάει στην αδύνατη πλευρά όπως φαίνεται. Κάνει μια βόλτα περιμετρικά της γραμμής μέχρι και 75. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Η μπάλα θα πάει χαμηλά μέσα στον Κορινό. Θα στοχίσει, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Είναι μια καλή επίθεση πάντως. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι Brokers. Θα πάρει ένα screen, θα δώσει στον Νικολαίδη, pick and roll. Εύστοχος το δεύτερος. Μία ακόμα φορά double score στη Sonic Arena. Μανώλης Κιμίδης θα πάρει ένα screen από τον Κορινό. Θα πάρει τώρα το foul.
πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Χαμηλά. Κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι παρά το ψηλότερο σχήμα τουλάχιστον στην αρχή του παιχνιδιού, οι κομπλέ έχουν πάρει 8 rebound έναντι 2. Οι Brawlers ενώ είχαν αρκετά ψηλότερο σχήμα στην αρχή. Τώρα ο Βλάχος κάθεται στον πάγκο, χαμηλώσει κάπως το σχήμα των Brawlers. Τώρα ήδη. Ένα jump shoot από την γραμμή των ελευθερών βολών, εύστοχο, 40-19. Υπάρχει φάουλ, την κερδίζει ο Κωνσταντινίδης από τον Νικολαίδη και πάει πολύ αποφασιστικά μέσα. Δεύτερο φάουλ μέσα σε περίπου 1,5 λεπτό για τους κομπλέ. Φαίνεται να σκέφτονται ιδιαίτερα πρώτου δώσουν, να σκέφτονται ιδιαίτερα για να δώσουν μάλλον τα φάουλ στους αντιπάλους τους. Υπάρχει ένα σούτ για 3 από τον Μαγκομανόλη, ο οποίος είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο ότι είναι ο βασικός πιστολέρο των Brokers. Φανταστική πάσα μέχρι τη ρακέτα με τελικό αποδέκτη Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι φέρα στον αγωνιστικό χώρο, και τον Αλευράου δημιουργό, ο οποίος αυτός έφυγε από τον πάγκο. Ο πρώτος δεν τέλειωσε σωστά. Ο Σαντνίδης, ο Κορινός, άστοχος. Μπάλα είναι εκτός. Κατοχή πάλι για τους Brokers για 14 δευτερόλεπτα. Ο Σαντνίδης στα 10 δευτερόλεπτα. Στα δύναμη πλευρά ο Τζαφίρης. Καρόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα τώρα, δεν θα πάρει το screen, θα σουτάρει για 3 αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Κωνσταντινίδη, θα αστοχίσει και τώρα θα καθαρίσει η διαφορά η μπάλα με σκοτή τα μεσίλια τους. Το play, οι οποίοι θα φτάσουν την μπάλα εκ νέου. Αυτή έχει αρχίσει να ανεβάζει παλμούς σιγά σιγά. Αν το παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει παλμούς, μια μικρή προσωποποίηση. Ο Μανώλης πιστεί από 2. Ο Χαρόπουλος θα πάρει ένα σκρίν, θα πάει αντίθετα το σκρίν. Στα 3 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Ο Χαρόπουλος θα σουτάρει για 3. Άσχημα. Μια ακόμα επίθεση δεν θα εκτελεστεί. Σωστά. Παπίας. Μπάλα θα πάει χαμηλά στον Νικολαίδη. Airball στο γύρισμα. Πολύ γρήγορη επίθεση των κομπλέ. Σαρόπουλος στο γύρο step, πάει μέχρι μέσα, κόβεται χωρίς φάουλ. Υπάρχει ένα deflection, η μπάλα πέρασε στο παπία, τώρα περνάει το κέντρο στα 17 δευτερόλεπτα. Παρίς μέχρι μέσα, θα ευστοχίσει. 42-22, η διαφορά ξανά στους 20. Ο Μανώλης. Ο Κορμίδης πάει μέχρι μέσα. Καλό passing game, Σαρόπουλος στους 2 έξοχο. Από τα 6 και κάτι. Πάρει τώρα. Κατεβάζει, είναι ο point guard σε την επίθεση, ο Παπίας είναι στο 2. Ο Λαΐδης έχοντας περικυκλωθεί αρκετά καλά μέσα στη ρακέτα. Στα 6 δευτερόλεπτα επίθεση, υπάρχει τείχος και αλλαγή κατοχής. Βρήκε τείχο μπροστά του ο Παπίας τον Χωρινό. Για 3, άστοχο. Από το Σαρόπουλο στην αδύνατη πλευρά υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ, το πρώτο φάουλ των Brokers στην τρίτη περίοδο. Μάλιστα είναι ψηλά. Όταν κέρδισε ο Πάρης. Παλάς.
άστοχος, την πρώτη μπάλα μπήκε και βγήκε. Άστοχος και στη δεύτερη, θα φύγει στο μέσο στο rebound. Πάρει το screen. Δεν θα το εκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Ένα ακόμα screen πάει αντίθετα. Στα 6 δευτερόλεπτα υπάρχει πως του Ζαφίρη βρέθηκε αρκετά ελεύθερος. Έτσι στόχησε. Έτσι δεν τα συγχαρητήρια από τον πάγκο. Εδώ υπάρχει διαλλαγή. Χρόνο διέλεται. Ο Παπίας νομίζω είναι αυτός που θα περάσει τον πάγκο, καθώς αυτός ήταν που είπε στην γραμματεία ότι πρόκειται να γίνει αλλαγή. Άρης θα πάρει ένα σκρίν από τον Νικολαίδη, βρέθηκε ανάμεσα σε απέναντι μάλλον σε δύο, θα αστοχίσει, υπάρχει φάουλ. Επιθετικό φάουλ. Είναι ο Παπίας να τόσο περνάει στον πάγκο, ο Παπα-Νικολάου στη θέση του. Φαίνεται να έχει ένα μικρό πρόβλημα στο πόδι ο Παπίας, θα αφήσουμε να είναι καλά. Η υγεία πάντα προέχει έναντι οτιδήποτε άλλο. Σταντνίδης για 3, εύστοχος ο Μαυρομανόλης. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είναι ο βασικός πιστολέρο των Μπρόκερ. 42-29 λοιπόν, διαφορά στους 13, για να δούμε. Ο Παρικολάου με φρέσκο μυαλό αυτός καπότε. Θα να πάρει την μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα, θα πάει μέχρι μέσα. Λέιζερ πάσα φανταστική. Δεν θα καταφέρει ο Νικολαίδης να τελειώσει την φάση. Και να μετατρέψει αυτή την υπέροχη πάσα σε assist. Λέιζερ πάσα backdoor στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Μπάλα είναι εκ νέου για τους κομπλέ. Δυσκλής. Πάει μέχρι μέσα, εντυπωσιακό μπλοκ. Φορεινό. Και επιθετικό rebound και ένα ακόμα άστοχο του. Ο Μανώλης, υπάρχει στήριγμα, υπάρχει παίκτης κάτω. Αναγκαστική αλλαγή. Δυσκλής φαίνεται να μην μπορεί να προπατήσει καλά, να προπατήσει το αριστερό του πόδι. Ας ελπίσουμε και αυτός να είναι καλά. Μία ακόμα αναγκαστική αλλαγή και ισχυρό πλήγμα αγωνιστικά για τους μπλε. Σταντνίδης πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει, μάχει το ίδιο για το rebound, θα αστοχίσει και έχει διεκδίκηση του rebound. Ο Νικολάου, ο Παπίας. Άρης, καλό passing game, βρέθηκε ελεύθερος μετά από μια όμορφη προσπίση, θα ευστοχίσει ο Τακμάκας. Και κάτσε εκεί, κάτσε στον τόνο, πάει εκεί πέρα. Ο Μανώλης κατεβάζει. Είναι ο πόλης για τις αφιλεπίδες που φαίνεται, στην αρχή τουλάχιστον. Σταντινίδης, Καφύρης σε 7 δευτερόλεπτα, εξαρτούν το χρόνο για μία ακόμα φορά οι Brokers. Στον Τζατρίς έχει το χώρο του Τζαρόπουλο. Μάλιστα, φαίνεται να έχουν βρει κάποιο ρυθμό έξω από τη γραμμή των 6.75 οι Brokers, οι οποίοι ρίχνουν τη διαφορά στους 12. Ο Νικολάου, μέχρι μέσα, Νικολαίδης. Φάουλ σκληρό από τον Ζαφίρη. Βλάχος και προκυβάνης ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο από αρκετή ώρα. Εδώ πολύ ώρα βασικά, για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Μαυρομανόλης και Χωρινός εκτός. Παραμένει το υψηλό σύστημα. Χαμηλώνει κάπως, αλλά παραμένει υψηλό. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχίσει σε ένα running floater.
Κλιβάνης, ο οποίος έχει πέρασει τον αγωνιστικό χώρο, κατεβάζει. Πάρει ένα σκρίν από τον Ζαφίρη, πάει μέχρι μέσα. Έχει ένα ακόμα κλέψιμο από τον Παπα-Νικολάου. Πάει μέχρι μέσα. Δύο ακόμα εύκολοι πόντι. Υπάρχει και αλλαγή κατοχής, έχασαν την μπάλα οι Brokers. Βρέθηκε ελεύθερος ο Αλεκράς. Δύο ακόμα πόντι. Για τους Κομπλέ, οι οποίοι ξαναπάνε τη διαφορά στους 17. Η διαφορά πριν από λίγο έχει φτάσει στους 12. Λάχος. Για τρεις άστοχο, ο ίδιος το rebound. Έστοχο τη διαφορά. Ο Ψαρόπουλος κατάφερε να δώσει μια λύση, έστω και κάπως ανορθόδοξα, εφόσον πήρε το rebound ο ίδιος μετά από αυτό το σουτ. Ο Νικολάου ανορθόδοξα εννοώ ότι δεν το σχεδιάζει κανείς αυτό, εύκολο τουλάχιστον. Οσιακό μπλοκ από τον Βλάχο, overplay άμυνα, υπάρχει φάουλ όμως. Για 14 δευτερόλεπτα τώρα η μπάλα για τον Κομπλέ. Μάκας πάρει ένα σκρίνο τον Νικολαϊδη. Μέχρι μέσα η μπάλα στην περίμετρο με 5 δευτερόλεπτα όμως. Μάκας βρέθηκε ελεύθερος, κάνει ένα προσπίση. Θα στοχίσει, έκανε το ίδιο λίγο πριν από τη δεξιά γωνία για 2 πόντους και τα κατάφερε. Είναι μια κίνηση στην οποία αρέσκεται, παρόμοια με αυτή του Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό. Αλευράς, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο και παίζει πολύ ώρα. Ενδεχομένως αναγκαστικά, καθώς της κρίσης των Παπίας είναι εκτός για τραυματισμούς, θα συνεχίσουμε να μην είναι καλά, τους έχει χορηγηθεί πάγος. Να μην είναι κάτι σοβαρό, να μην είναι καλά, είπα. Ναι. Δεν το ελπίζουμε αυτό. Παπα-Νικολάου θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Κωνσταντινίδη. Παπα-Νικολάου στα 18 δευτερόλεπτα η επίθεση των Κομπλέ. Στα 10 δευτερόλεπτα η μπάλα θα πάει χαμηλά. Φανταστική προσπίση του Αλευρά. Τώρα όλος ο χρόνος για την επίθεση των Brokers. Ψαρόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Θα το πάρει ο ίδιος, πάρει ένα screen. Στάρει για 3 με μεγάλη καμπύλη. Έχουμε 3 δεκάλεπτα αγωνιστικά. Το σκορ είναι στο 51-34. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη και καθοριστική περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena για τα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά της αναμέτρησης. Οι Κομπλέ έχουν καθιερώσει τον δικό τους ρυθμό από την δεύτερη περίοδο και μετά, από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου και μετά. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχαμε το σκορ στο 11-9, πολύ χαμηλό σκορ. Έχουμε εντύπωση ότι έτσι θα πάει το παιχνίδι. Στο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τα τελευταία αποτελέσματα των παιχνιδιών των παιχνών, ενώ υπάρχει στους 3 εύστοχο του Παπα-Νικολάου, ο οποίος αυτός έχει δώσει η λύση από τον πάγκο. Ερχόμενος από τον πάγκο. Όταν είναι στον πάγκο, λίγο δύσκολο να παίξει κάποιος παίκτης. Υπάρχει deflection, υπάρχει κλέψιμο τελικά. Και έτσι ήρθαν 2 εύκολοι πόντι για τους Brokers, εντελώς αναπάντητα από τον Ρατσινίδη. Κλιβάνης κυνηγάει τον προσωπικό του αντίπαλο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος στο off-ball παιχνίδι του. Πάρει τώρα την μπάλα του Κλιβάνης, Κωνσταντινίδης, ενώ Πάρης ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ. Παλάς. Βλάχος του 3 άστοχος. Αμυντικό rebound. Παπα-Νικολάου
θα κατεβάσει. Ο Δίας με υψηλότερο αντίπαλο μπροστά του δεν θα το παίξει στα πόδια, καθώς υπάρχουν άλλοι δύο πύργοι μέσα στη ρακέτα. Ο Κρόκερ, Νικολαίδης, Δίσλης, με συγχωρείς, δεν θα πάει μέχρι μέσα. Δίσλης ο οποίος έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, οπότε να είναι καλά, θυμίζουμε στο πρώτο... Όχι το πρώτο ημίχρονο, το τρίτο δεκάλεπτο είχε κάποιο πρόβλημα με το αριστερό του πόδι, είχε πάει υποβασταζόμενο στον πάγκο, του χορηγήθηκε πάγος, φαίνεται να είναι όλα καλά. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Εύστοχο στην πρώτη. Πάρης πέρασε καλά ο στον Παπία στον αγωνιστικό χώρο. Εύστοχο στην δεύτερη, 56-36. Διαφορά εκ νέου στους 20. Λιβάνης. Σταντινίδης. Λάχος, καλό passing game. Λιβάνης θα ξαναπάρει την μπάλα. Έστω ο running floater. Απέναντι σε πολλούς αντιπάλους. Υπάρχει η πρόσκληση για γρήγορο παιχνίδι, αλλά έχουν επιστρέψει σε έκτος των Βάλκες. Λιβάνης θέλει να πάρει την μπάλα μέσα ο Νικολαίδης, δεν θα το καταφέρει. Πρώτο χρόνο, στα 9 δευτερόλεπτα δεν υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε ο Διπλής. Άστοχος ο Παπα-Νικολάου. Κωνσταντινίδης πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο, πολύ όμορφη φάση, καλάθι και φάουλ. Έχετε τα συγχαρητήρια από τον πάγκο. Διαφορά θα πέσει, από τους 20 θα πάει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, στους 15. Μαρμάκας. Νικολαίδης. Παλάς για 3. Άστοχο από τον Παλά. Υπάρχει φάουλ όμως για 2 βολές. Πάλι που χρεώθηκε στον Σταμπάνη. Άστοχος στην πρώτη ο Τσλής. Προηγουμένως είχε ευτυχήσει και στις δύο βολές του Σούταρε. Εύστοχος στη δεύτερη. Λιβάνης. Πάρει το σκριν. Θα το εκμεταλλευτεί. Εδώ στον Ιωακιμίδη, 4 παίκτες πάνω του, υπάρχει μπλοκ από τον Νικολαίδη. Κατοχή είναι για νέο 24 για τους κομπλέ. Θα πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα πάρει και το foul για μια συμπληρωματική βολή. Πήρε όλα όσα είχε να του δώσει η αντίπαλη άμυνα, εκμεταλλεύτηκε την αμυντική ανισορροπία μέσα στη ρακέτα, η οποία συνήθως έχει πολύ κόσμο, πολλές μοβ φανέλες. Εύστοχος και στην βολή, πάρει στο παλάς. Λάχος κατεβάζει σαν γκάρντ για μια ακόμα φορά. Βρέθηκε ελεύθερο, σουτάρει για 3, ευστοχή για 3. Γιατί όχι. Έχουμε 7 λεπτά για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Στην επόμενη του παιχνιδιού. Εκτός αν έχουμε παράταση. Είναι ένα ενδεχόμενο πάντα. Ο Παπα-Νικολάου θα στοχίσει. Λάχος κατεβάζει ένα rebound. Και μία επίθεση. Ο Ιωακιμίδης θα πάρει χαμηλά. Βγάλει στην αδύνατη πλευρά με μία ρηξοκίνδυνη πάσα στα 11 δευτερόλεπτα. Δεν συγκράτησε τελικός αποδέκτης. Συνδυασμός από τα 8 μέτρα. Εύστοχο μπροστά σε αντίπαλο. Μάλιστα. Μάλιστα.
διαφορά έχει πέσει στους 13 πόντους. Σταθμάκας, Νικολαίδης, ανάμεσα σε δύο. Θα βγάλει την πάσα στον Μισλή, άστοχος ο δεύτερος. Οι κομπλέ οι οποίοι έχουν κολλήσει στους 60 πόντους εδώ και πολύ ώρα τώρα. Λάχος. Πάρει το εσωτερική, θα στοχίσει, δεν θα πάρει κάποιο φάουλ. Πάρει Μισλής. 3-1-2-2, έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες που τον Δημήτρης κλέβει. Θα συγκρατήσει την μπάλα, Λιβάνης. Σταυρωτής στο κέντρο του κυπέδου. Πάρει μια μικρή φωτιά το παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις. Πάρει ένα γερό screen. Αποκτήρα να πήγε ρόλ με τον Ιακημίδη να στοχεί τελικά. Δεν έχουν προαναγγελθεί αλλαγές. Ο Ψαρόπουλος περνάει στον αγωνιστικό χώρο αλλάζοντας τον Τζιταμπάνη. Το σκορ παραμένει στο 60-47. Έχουμε 5 και 10 την ολοκλήρωση της τέταρτης περίοδου. Κομπλέ έχουν κάνει ένα φάουλ, υπάρχει κλέψιμο. Και πάσα όμως, βιαστική, υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Η μπάλα είναι για τους κομπλέ. Είχαν έντονες διαμαρτυρίες από τον Βλάχο, αλλά δεν είναι η κατοχή για τη δική του ομάδα. 4 τα ομαδικά φάουλ για τους Brokers έναντι ενός των κομπλέ για την τέταρτη περίοδο. Πάει αντίθετα το screen ο Τσακμάκας. Ένα jump shoot, έστοχο. Φορά 15 ξανά, ένα shoot από τα 6 μέτρα περίπου από τη γωνία. Λιβάνης. Κωνσταντινίδη στην κορυφή στα 10 δευτερόλεπτα. Βλάχος θα αποστάρει, θα γυρίσει. Όμορφη φάση, πολύ όμορφο καλάθι. Βλάχος ο οποίος έχει πάρει προσωπικά. Πέρασε το προσωπικό του αντίπαλο. Και γύρισε και κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Υπάρχει ζόμ πρέσ από Κωνσταντινίδη και Ψαρόπουλο στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος κατάφερε να πετάξει την μπάλα στον έναν από τους δύο και να κερδίσει εκ νέου καταστολή για 16 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο από τον Πεκλυβάνη. Ο οποίος έχει χρεωθεί με φάουλ, χαμηλά, αλλά είναι βολές, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Μάλιστα. Τα λέει λίγο με τον διευθυντή, έχει κάποιες αμφιβολίες. Μαρτύρεται λίγο, ο Μαυρομανώλης τον ανησυχώνει από τον πάγκο. Δυσλής, έστοχος στην πρώτη. Έστοχος και στη δεύτερη. Βλάχος κατεβάζει. Θα δώσει τώρα ένα screen στον Κωνσταντινίδη, ο οποίος πήρε την μπάλα στην γωνία. Ψαρόπουλος στην αδύνατη γωνία, υπάρχει φάουλ. Από τον Παπα-Νικολάου. Πάνω στο σουτ, μάλιστα. Τρεις βολές. Τον Ψαρόπουλο. Έστω στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη, διαφορά στους 14. Έντε στις 7 τώρα για τους Brokers. Έστοχο στην τρίτη. 64-51. Για να δούμε. Έχουμε μπει στο τελευταίο τετράλεπτο της τέταρτης περίοδου. Πάρει. Τσακμάκας. Θα χάσει προς τιμήν, συγκρατεί. Θα παίξει ένα pick and roll. Κακή πάσα όμως, εκεί που ήταν μόνο ο Φανέλα. Ψαρόπουλος τώρα τρέχει. 1-2, τον αναγκασμένο στο πάρτι σου. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Πεκλυβάνη, ο οποίος έχει κλειστεί από 3 και θα κερδίσει το foul. Ο Παπα-Νικολάου τον ανησυχώνει από τον πάγκο. Υπάρχει time out που έχουν ζητήσει οι παίκτες των Brokers.
Οι έχουν ρίξει για μία ακόμα φορά τη διαφορά αρκετά χαμηλότερα από την υψηλότερη τιμή της. Η διαφορά έχει πάει ακόμα και πάνω από τις 20. Την ρίχνουν για μία ακόμα φορά στους 13. Έχει πάει και στους 12 προηγουμένως. Ένα roller coaster βλέπουμε, αλλά η διαφορά έχει σταθεροποιηθεί στους 12-13 πόντους και δεν πάει κάτω από αυτήν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελικό, για τα τελικά 3-35. Στροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το σκορ είναι 64-51. Οι Brothers οι οποίοι έχουν δείξει σαφή σημάδια βελτίωσης, έχοντας βρει κάποιο ρυθμό από τα 6-75, έχοντας βγάλει κάποιες άμυνες, έχοντας εκδηλώσει κάποιους αφηδιασμούς, άλλους επιτυχώς, άλλους ανεπιτυχώς. Η κατοχή είναι ξανά για αυτούς, με 14 δευτερόλεπτα. Βλάχος θα επαναφέρει. Σαρόπουλος βγαίνει από το σκρίν, θα πάρει την μπάλα. Ιωακιμίδης, Σιριώδης σέντερ, θα ξεφορτωθεί δύο αντιπάλους. Θα ξεφορτωθεί βασικά, θα το συνεχίσει. Έπαιξαν καλή άμυνα. Δεν τους άφησε πίσω του. Μπισλίτς μέχρι στη ρακέτα. Θα πέσει κάτω, υπάρχει αμυντικό rebound. Τώρα Βλάχος τρέχει. Δεν θα του γίνει κάποιο φάουλ. Σαρόπουλος για δύο εύστοχο από τα 5,5 περίπου μέτρα, 6. 64-53. Πρέπει να προσέξουμε πολύ οι Brokers, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το ομαδικά του φάουλ. Πάρης. Πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί. Σλίς. Πάρης, το ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του. Τον Βλάχο. Υπάρχει μισμάτς μέσα στη ρακέτα, το αντιλήφθηκαν αρκετά αργά, μετράει αν μπει. Όχι. Αν είχε πάρει την πάσα ο ψηλός μέσα σε στα 4-5 δευτερόλεπτα, ίσως θα μπορούσε να γίνει κάτι καλό για την επίθεση των κομπλέ. Αλλά όταν πήρε την μπάλα είχε ήδη κλειστεί και είχε ασφυκτική πίεση χρόνου. Ιωακιμίδης δεν μπαίνει μέσα, όχι δεν υπάρχει καλά στο φάουλ. Υπάρχει φάουλ του Νικολαίδη. Προς τη στιγμή νόμιζα ότι υπάρχουν βήματα. Αλλά υπάρχει φάουλ, απλώς δεν είναι ψηλά. Για να δούμε. Σαρόπουλος, μπάλα ξανά χαμηλά στον Ιωακιμίδη, γυρνάει. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Ιωακιμίδη. Οι αντίστοιχες βάσεις για τους αντιπάλους και δεν σφυρίχτηκαν. Ο Ρόπλος θα κλέψει, υπάρχει φάουλ τώρα από τον Τισλή. Το τελευταίο που ήθελα να δώσουν είναι η κομπλέ. Από το επόμενο στέλνουν τους αντιπάλους τους εμβολές. Ήδη συμπληρωμένα είναι τα φάουλ των Brokers. 64-53 παραμένει κατοχή για τους Brokers. Για να δούμε. Βλάχος. Τριβάνης, πάρει την εσωτερική, πάει στο ανάποδο lay-up, φανταστική προσπάθεια. Με έναν πολύ περίτεχνο τρόπο η διαφορά θα πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Σλίς. Διαφορά κάτω στους 10 πόντους μετά από το δεύτερο δεκάλεπτο, αν δεν κάνω λάθος. Σαρόπουλος θα κατεβάσει το rebound, έχουμε δει στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα, χάνει προς στιγμή. Φθηνό λάθος. Θα βάζει με τον εαυτό του Σαρόπουλος. Για 14 δευτερόλεπτα πάλι για τους κομπλέ. Πολύ σημαντική αυτή η άμυνα για τους Brokers αν θέλουν να μείνουν ζωντανοί. Φτάει ο Νικολαίδης, θα πάρει. Πάει μέχρι μέσα στα 3 δευτερόλεπτα τώρα. Δεν θα πάρει ο Τσαχμάκας στο σούτια 3. Ο Παπίας, με συγχωρείτε. Υπάρχει φάουλ μετά από τη διεκδίκηση του rebound. Μεταφερόμαστε στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Φάουλ που κέρδισε ο Πεκλιβάνης, έχοντας πέσει κάτω. Όλα καλά, όλα κομπλέ. Συμπληρωμένα τα ομαδικά φάουλ και για τις δύο ομάδες.
6 στις 8 με τους Brokers οι ελεύθερες βολές. 7 στις 9 τώρα. Έστοχο στην πρώτη, το Πεχριβάνης. Διαφορά στους 8 πόντους. Θυμίζουμε είχε φτάσει μέχρι και τους 20 πλάς. Δεύτερη μάχη για το rebound, βγάζει τελικό νικητή. Ο Τσαρόπουλο, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα, θα σουτάρει για 3. Έστοχος! Διαφορά βέβαια στους 5 πόντους με 70 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δυσκλής. Βαχμάκας, έχουν επιστρέψει οι παίκτες των Brokers. Τα δεσιμπέλα ανεβαίνουν από συνολογικό στην αδύνατη πλευρά ο Άρης. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Κωνσταντίνη, στους για 3 από τον Παπία. Άστοχο, αμυντικό rebound από τον Ζαρόπουλο, ο οποίος τρέχει. Έχοντας κλειστεί. Λάχος. Κομβικότατη σημασία στη συγκεκριμένη επίθεση για τους Brokers. Λάχος. Γιωακιμίδης με 3 αντιπάλους θα γυρίσει, θα στοχίσει. Υπάρχει αμυντικό rebound. Και υπάρχουν βήματα, άρχισαν να δοθούν, αλλά δόθηκαν στο κέντρο του κυπέδου για τον Δυσλή. Οι Brokers έχουν ρίξει τη διαφορά στους 5 πόντους και έχουν την κατοχή σε 28,2. Έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. Βλάχος του για 3. Άστοχο, επιθετικό rebound από τον Κωνσταντινίδη. Χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Τα τελευταία 20 λεπτά, τώρα υπάρχει φάουλ που χρεώθηκε στον Βλάχο. Υπάρχουν βολές. 14. Ναι, βολές. Θα εκτελέσει ο Τσακμάκας. Like 11 στις 17 για τους κομπλέ μέχρι στιγμής. 11 στις 18 airball στην πρώτη από τον Τσακμάκα. 17,4 για τη λήξη. Άστοχο και στη δεύτερη. Επιθετικό rebound από τον Τισλή. Γιωακιμίδης. Λάχος. 11 δευτερόλεπτα για φορά στους 5. Πεχριβάνης θα στοχίσει. Θα χάσει την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά στους 3 πόντους και... Υπάρχει τελικά σουτ. Θα γκρίνει. Η διαφορά παραμένει στους 5, 64-59. Όπως είχαμε προβλέψει, χαμηλό σκορ. Οι κομπλέ οι οποίοι κατάφεραν να εγκαθιδρύσουν το ρυθμό από τη δεύτερη περίοδο είχαν πατήσει γερά το πόδι στον γκάζι. Πάρα πολύ φιλότιμη προσπάθεια των Brokers να ρίξουν τη διαφορά όπως τα κατάφεραν. Εάν κάποια πράγματα είχαν πάει λίγο καλύτερα, λίγο πιο ορθά για τους Brokers, θα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, όπως και παρατηρήσαμε, όπως και είδαμε. Κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση, η έφεση στο τέλος της. Από όλους όσους συνεργάστηκαν να έχετε οπτικοακουστικό υλικό, από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας.